Γιώργο, είναι η ώρα για το σχολείο. Μα νιστάζω, μαμά. Το πρωινό είναι στο τραπέζι. Εντάξει, εντάξει, έρχομαι. Έτσι λοιπόν ξεκινάει μία μέρα στο σπίτι μας. Εγώ νιστάζω, η μαμά φωνάζει και το σχολείο περιμένει. Α, με την ευκαιρία, εγώ είμαι ο Γιώργος και βλέπετε μία τυπική μέρα μου. Καλή διασκέδαση. Συνήθως ξυπνάω γύρω στις 7. Σηκώνομαι από το κρεβάτι, ντύνομαι και πάω στην κουζίνα. Καλημέρα, μαμά. Καλημέρα, Γιώργο. Τι έχει για πρωινό? Ψωμί με μέλι. Τέλεια, το αγαπημένο μου. Καλή όρεξη. Εγώ πάω στη δουλειά τώρα. Τα λέμε το μεσημέρι. Γεια σου, μαμά. Τα λέμε... Ωχ, το λεωφορείο. Έρχομαι... Συνήθως πάω στο σχολείο με το λεωφορείο. Στον δρόμο σταματάμε σε κάθε στάση και παίρνουμε τους συμμαθητές μου. Καλημέρα! Καλημέρα, Κατερίνα! Τι λέει? Όλα καλά, εσείς? Τέλεια! Εγώ έχω πολύ όρεξη, αλλά ο Γιώργος νιστάζει λίγο. Δεν πειράζει. Είναι νωρίς ακόμα. Όλοι έξω! Πάμε, πάμε γρήγορα. Από στιγμή σε στιγμή χτυπάει το κουδούνι. Το μάθημα ξεκινάει στις 8 και 4. Γρήγορα στις θέσεις σας! Μάλιστα, κυρία! Βαριέμαι λίγο στο μάθημα και μερικές φορές κοιμάμαι. Όταν συμβαίνει αυτό, η δασκάλα θυμώνει. Γιώργο, Γιώργο, έχουμε μάθημα. Στο κρεβάτι κοιμόμαστε, όχι στην τάξη. Είναι πολύ νωρίς, κυρία, νιστάζω. Αν νιστάζεις, έχει τιμωρία. Συγγνώμη, συγγνώμη, κυρία. Δεν θέλω τιμωρία πάλι. Τότε προσοχή στο μάθημα. Μάλιστα, κυρία. Δεν φταίω εγώ που το μάθημα είναι βαρετό, αλλά εντάξει, κάνω υπομονή μέχρι τις 9 που χτυπάει επιτέλους το κουδούνι και βγαίνουμε όλοι στην αυλή. Το διάλειμμα κρατάει 20 λεπτά. Τα παιδιά παίζουν μπάσκετ, κάθονται στο παγκάκι, μιλάνε ή τρέχουν από εδώ και από εκεί όπως εμείς. Το σχολείο τελειώνει στις 2 και 4 το μεσημέρι. Όταν χτυπάει το κουδούνι, πάμε και περιμένουμε στη στάση το λεωφορείο. Ουφ, είμαι πτώμα. Και εγώ χρειάζομαι έναν ύπνο επιγόντως. Κι εγώ το ίδιο, αλλά δεν προλαβαίνω. Έχω αγγλικά το απόγευμα και μετά προπόνηση βόλεϊ. Χαρά στο κουράγιο σου. Τα λέμε αύριο, γεια! Φτάνω στο σπίτι πολύ κουρασμένος και πεινασμένος. Μαμά, πεινάω. Το φαγητό είναι έτοιμο. Χέρια και τρώμε. Ουφ, δεν μπορώ άλλο. Τώρα θέλω έναν καλό ύπνο. Ησυχία παρακαλώ. Εσύ κάνεις πάντα φασαρία, όχι εμείς. Ω, όλο παράπονα είστε. Άντε πάω. Μετά το μεσημεριανό λοιπόν, πάω για ύπνο. Δεν κοιμάμαι πολύ, ίσως μισή ώρα μόνο. Μετά τον ύπνο, κάνω τα μαθήματά μου και ετοιμάζομαι για το απογευματινό μου πρόγραμμα. Στις 5 έχω αγγλικά. Είμαι μέτριος στα αγγλικά. Έχω πολύ κακή προφορά, αλλά στη γραμματική είμαι καλός. Στις 7 έχω προπόνηση βόλεϊ, το αγαπημένο μου. Κάνουμε προπόνηση για μία ώρα. Είναι πολύ κουραστικό, αλλά και απολαυστικό. Το βράδυ γυρνάω στο σπίτι πτώμα. Κάνω μπάνιο και βλέπω λίγο τηλεόραση. Στις 10 αρχίζω και νιστάζω λίγο. Τεντώνομαι ένα λεπτό και πάω για ύπνο. Καληνύχτα, μαμά. Καληνύχτα, μπαμπά. Όνειρα γλυκά, Γιώργο. Τα λέμε αύριο. Γεια σου. Πώς σου φάνηκε το βίντεο? Ελπίζω να σου άρεσε. Για να σε βοηθήσω στο διάβασμά σου, ετοίμασα ένα PDF με όλες τις λέξεις και φράσεις που χρησιμοποίησα σε αυτό το βίντεο.
μπορείς να βρεις τον σύνδεσμο στην περιγραφή. Καλό διάβασμα και τα λέμε πολύ σύντομα. Γεια σου!